Ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σεργέη Σόιγκου έχει μόλις επιθεωρήσει τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση της ιστορίας στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας. Αναφέρει στον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι οι 16.000 έφηποι και πεζοπόροι, τα 200 τεθωρακισμένα άρματα και τα 250 μαχητικά ελικόπτερα και αεροσκάφη είναι έτοιμα να αποδώσουν τιμές για την 70η επέτειο από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τη νίκη επί του ναζιστικού άξονα. Αυτή η μεγάλη νίκη θα αποτελεί για πάντα ένα ηρωικό κεφάλαιο στην ιστορία της χώρας μας. Όμως θυμόμαστε και τους συμμάχους μας στον αντιχιτλερικό συνασπισμό. Νιώθουμε ευγνωμοσύνη απέναντι στους λαούς της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνδρομή τους στη νίκη. Ο Ρώσος Πρόεδρος δεν παρέλειψε να κατακρίνει τις δυτικές χώρες, καταγγέλλοντας τις προσπάθειές τους, όπως είπε, για ανατροπή των γεωπολιτικών ισορροπιών. Ο Πούτιν πλαισιώθηκε από περίπου 30 επικεφαλείς κρατών. Η σημαντικότερη ήταν ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπινγκ και ο Ινδός Πραναμπ Μουκχέρτζη. Ο μοναδικός Ευρωπαίος ηγέτης που μετέβη στη Μόσχα ήταν ο Τσέχος Πρόεδρος Μίλος Ζέμαν, ο οποίος όμως παρέστη μόνο στην κατάθεση Στεφάνου και όχι στην παρέλαση. Οι εκδηλώσεις υπήρξαν μια επίδειξη στρατιωτικής ισχύως της Μόσχας. Παραδοσιακά την 9η Μαΐου παρουσιάζονται τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα του ρωσικού στρατού. Όμως φέτος η Μόσχα έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι η ρωσική πολεμική μηχανή παραμένει σε εγρήγορση. Η τελετή ολοκληρώθηκε με τους ηγέτες να αποτείουν φοροτιμή σε όσους έδωσαν τη ζωή τους στον πόλεμο κατά του ναζισμού. Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ θα μεταβεί την Κυριακή στη Μόσχα προκειμένου να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και να καταθέσει στεφάνι. Την ελληνική δημοκρατία εκπροσώπησε στους εορτασμούς η πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου.